Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πήραμε τη σκυτάλη από τον καλό συνάδελφο, τον Μάνο το Δασκαλάκη, εδώ στο πλατό της Κρήτη TV. Εκπομπή «Ψηφίζω Ελλάδα». Μένουν 11 ημέρες πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου. Φιλοξενούμε 4 υποψήφιους βουλευτές σε επίπεδο περιφερειάς Κρήτης, που θα δώσουν τη δική τους μάχη, με φόντο βέβαια μια εκλογική διαδικασία που έχει το δικό της πολύ κρίσιμο διακύβευμα. Συγκεκριμένα στην Κρήτη TV σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Μιχελογιαννάκη, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Την κυρία Μαρία Παπακαλούση Διαλυνά, υποψήφια βουλευτή Λασιθίου με τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σε όλους. Την κυρία Ευαγγελία Χατζάκη, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με το Κίνημα Αλλαγής. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και τον κύριο Γιάννη Γωνιανάκη, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, του ΕΔΕΤΕΣ. Κύριε Μιχελογιαννάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Συνηθίζω όταν ξεκινώ μια συζήτηση με υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να τον ρωτώ αν είναι ρεαλιστικό ένα σενάριο νίκης ή αν είναι πιο ρεαλιστικό ένα σενάριο που έχει να κάνει με τη διαχείριση της επόμενης ημέρας από το ΣΥΡΙΖΑ. Μια διαχείριση ήττας, αν βέβαια συνυπολογίσουμε και το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο έχει πρόσημο αρνητικό για το κόμμα σας. Ουέτσι αλίμονο, αν έμπαινα στη μάχη θεωρώντας την ήττα δεδομένη. Ουέτσι αλίμονο, αν δεν είχα τη διάθεση να κατανοήσω ότι άλλο οι ευρωεκλογές, άλλο οι εθνικές εκλογές. Ουέτσι αλίμονο, αν ο κόσμος, το 43% που δεν πήγε να ψηφίσει, δεν προσμονώ τώρα ότι, και θα προσπαθήσω γι' αυτό, να πάει να ψηφίσει. Αλίμονο, αν η συσπήρωσή μας που είναι ακόμα χαμηλή και δεν έχει φτάσει στο ταβάνι της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν προσμονώ ότι θα μεγαλώσει. Οι 4 λόγοι αυτοί με κάνουν αισιόδοξο, αλλά χρειάζεται ένα πράγμα, κύριε Δασκαλάκη. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Ήταν πριν και τον παρακολουθούσα. Και, κύριε Παναγιωτόπουλε, ένα πράγμα χρειάζεται. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Το βλέμμα είναι στραμμένο στην επόμενη μέρα, ακόμα και σε περίπτωση ήττας. Πολιτική κάνετε, ρεαλιστές είμαστε. Δεν προεξοφλούμε το οτιδήποτε. Κοιτάξτε. Η κάλπη είναι κάλπη. Κοιτάξτε. Οι κάλπες είναι άδειες το πρωί της 7ης Ιουλίου. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε. Να το πάμε αλλιώς. Με ενδιαφέρει η πορεία και η αυριανή μέρα του τόπου. Ποια θα είναι. Η αυριανή μέρα για την Ελλάδα, η οποία μπαίνει σε ένα δίλημα σήμερα, να γυρίσω πίσω ή να πάω μπροστά. Και περιμέναμε 8 χρόνια οικονομικής ασφυξίας για να μπορέσουμε επιτέλους να μπούμε σε μια διαδικασία που μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε θετικά για την επόμενη μέρα. Και μας δίδει επίσης και τη δυνατότητα, να το πω ξεκάθαρα, από τον Αύγουστο που βγήκαμε από τα μνημόνια μέχρι τώρα, αυτό το χρονικό διάστημα και από εδώ και πέρα, να νομοθετήσουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, επιτέλους, μόνοι μας, στην πορεία για τις πρωτοβουλίες κυβέρνησης. Να νομοθετήσουμε μόνοι μας. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν νομοθετούσαμε. Νομοθετούσαμε κατ' εντολή, κατ' επιτήρηση. Μάλιστα. Τώρα να νομοθετήσουμε επιτέλους μόνοι μας. Κύριε Παπακαλούση, να περάσω σε εσάς. Η Νέα Δημοκρατία κυνηγάει αποκλειστικά μία νίκη, μία πρωτιά με αυτοδυναμία ή ακόμα και μία πρωτιά χωρίς να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για την επόμενη μέρα. Που μπορεί να συνεπάγεται βέβαια μία κυβέρνηση συνεργασίας ή με μία κυβέρνηση με την ψήφο ανοχής, πιθανότατα του κινήματος αλλαγής. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς σίγουρα αισιοδοξούμε και ελπίζουμε στην αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Από εκεί και πέρα όμως θέλουμε να λέμε αλήθεια στον ελληνικό λαό. Είμαστε ρεαλιστές και σίγουρα ισχύει αυτό που είπατε εσείς πριν. Η κάλπη είναι άδεια στις 7 Ιουλίου. Η κάλπη γεννά. Οπότε. Ατάκα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν πειράζει, ας είναι. Την υιοθετώ εγώ. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Δεν με πειράζει καθόλου. Ίσα-ίσα είμαι ρεαλίστρια και προσγειωμένη.
Και σίγουρα πιστεύω ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα και να φέρει η κάλπη στις 7 Ιουλίου θα το διαχειριστούμε ανάλογα. Πιθανότατα να έχουμε μια νέα εκλογική αναμέτρηση μετά το 15 Αύγουστο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα γίνει, γιατί ο λαός, οι πολίτες πρέπει να πάνε υπεύθυνα να ψηφίσουν μετά από καθαρή σκέψη και καθαρό μυαλό και όχι επιπόλαια. Βαρέθηκαν πια τα ευχολόγια και τα θα. Οπότε έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό. Πιστεύω ότι θα μας δώσει την αυτοδυναμία. Θέλω να ελπίζω. Μάλιστα, κυρία Χατζάκη, οι τελευταίες τοποθετήσεις της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, της κυρίας Γεννηματά, η αλήθεια είναι πως έχουν προκαλέσει εντύπωση, αλλά ερμηνεύονται κιόλας διαφορετικά. Έχουμε πολλές ερμηνείες. Το να λες ότι είμαστε μια δύναμη ομαλότητας, μια δύναμη σταθερότητας και δεν θα αφήσουμε τη χώρα να πέσει στα βράχια, το μυαλό σου πάει ότι όποιος βγει πρώτος, πιθανότατα δημοσκοπικά προκύπτει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Δημοσκοπικά και μόνο. Η κάλπη είναι άδεια, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας. Πιθανότατα να δώσετε και μία ψήφο ανοχής, προκειμένου να τρέξει το εγχείρημα. Η δική σας ερμηνεία, ποια είναι? Συζητείτε αυτό πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες. Όμως, εμείς, σαν Κίνημα Αλλαγής, έχουμε σχέδιο, έχουμε όραμα για τη χώρα μας και πιστεύουμε ότι μπορούμε. Ότι οποιοδήποτε βγει πρώτος μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας. Το Σύνταγμα προβλέπει τις διαδικασίες για να γίνει αυτό. Δεν χρειάζεται να γίνουμε αντίβαρο κανενός. Εμείς κατεβαίνουμε με την προοπτική να αποτελέσουμε ένα δυνατό αντίβαρο στη συντηρητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και στο λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε σχέδιο και μπορούμε. Κυβέρνηση μειοψηφίας με ψήφο ανοχής. Ναι, μπορούμε να πιέσουμε στα ζητήματα που θέλουμε εμείς. Αλλά. Με πρωθυπουργό τον χωρίς να αναλάβουμε κυβερνητικές θέσεις. Συγγνώμη. Μάλιστα. Οπότε υιοθετείτε κατά κάποιο τρόπο μια συγκεκριμένη ερμηνεία των δηλώσεων της κυρίας Γεννηματά, από ό,τι κατάλαβα. Τα αφήνουμε ανοιχτό και προχωράω. Κύριε Γωνιανάκη. Κομμουνιστικό κόμμα, μπορεί ο κόσμος, οι πολίτες, να είναι απογοητευμένοι. Μπορεί να καταδικάζουν και σε δημόσιες τοποθετήσεις τους και μέσα από την ψήφο τους στις ευρωεκλογές, τις κυβερνητικές επιλογές και την πορεία της χώρας τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, δεν φαίνεται ότι κερδίζει κάτι δημοσκοπικά πάντα το Κομμουνιστικό κόμμα. Δείτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, το ΚΚΕ δείχνει να σταθεροποιείται και υπάρχουν ήδη θετικές διεργασίες στους χώρους δουλειάς. Βέβαια, μία ψήφο στο ΚΚΕ. Για να έρθει, περνάει μέσα από συμπληγάδες, μέσα από εκβιαστικά διλήμματα που τυχαίνουν και επιπλήττουν το μυαλό του κόσμου. Το κύριο για μας είναι να κάνει το βήμα. Ένας κόσμος έχει εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και από την τωρινή του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρότινος με τους ΑΝΕΛ, που μπορεί να βλέπει πού πήγε το βιωτικό του επίπεδο. Και ειδικότερα εμείς, σαν ΚΚΕ. Δεν μιλάμε για όλους, γιατί αν παρακολουθήσουμε τα υπόλοιπα κόμματα, μιλάμε για τους πολίτες, για τη μεσαία τάξη. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για τους εργαζόμενους του δημόσιου, του ιδιωτικού τομέα, για τους συνταξιούχους, για τους μικρούς αγρότες, για τους αυταπασχολούμενους. Την πλειοψηφία του λαού που όλα αυτά τα χρόνια βάλεται από αυτή την πολιτική. Και ειδικότερα υπάρχει και μια συνενοχή σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα που όλοι μαζί ψήφισαν και το τρίτο μνημόνιο, που αυτό είναι που στενάζει τον ελληνικό λαό, την πλειοψηφία του λαού μας, και σήμερα θα πρέπει να καταδικαστούν. Και ειδικότερα για την επόμενη ημέρα θα πρέπει να δούμε ποιος θα τους κάνει αντιπολίτευση. Γιατί όλοι μαζί, όπως είπα, ψηφίσαν το τρίτο μνημόνιο, που σημαίνει μέχρι το 2060 θα έχουμε ματωμένα πλεονάσματα για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, και η κύρια πώς θα οργανωθεί πάλι του την επόμενη μέρα ώστε να διεκδικήσει και να μην περάσουν όλα αυτά που έχασε περασμένα και ξεχασμένα. Κύριε Γωνιανάκη, είπατε ότι έρχονται στο προσκήνιο διλήμματα. Για ποιο λόγο δεν επιχειρεί να καταρρύψει αυτά τα διλήμματα το Κομμουνιστικό Κόμμα, προκειμένου να κερδίσει και δημοσκοπικά και εκλογικά και σε ποσοστό? Δείτε, το ΚΚΕ προσπαθεί. Και κύριε, να σας πω και ήδη, να. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε δήλωση του κύριου Μητσοτάκη που είπε πως θα ξαναπάει σε εκλογές 15 Αυγούστου αν δεν βγει με αυτοδύναμος. Ήταν ένα από τα διλήμματα ουσιαστικά που επηρεάζει έναν κόσμο στο να δώσει την ψήφο του στα μεγάλα κόμματα με βαριά καρδιά. Το κύριο όμως που βάζουμε εμείς, και αυτό είναι που προσπαθούμε να πείσουμε, και με όλες μας τις δυνάμεις, παρά τη δουλειά που κάνουν οι κομμουνιστές άνθρωπο τον άνθρωπο, γιατί δεν έχουμε ούτε τα μέσα ούτε την οικονομική ευχέρεια να κάνουμε διάφορα άλλα που θα μας επίτρεπαν να απλωθούμε σε περισσότερο κόσμο, είναι ένα κριτήριο και ένα στοίχημα που έχουμε βάλει τον επόμενο διάστημα. Κυρία Παπαγαλούση, επηρεάζει η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι σε περίπτωση που δεν έχουμε αυτοδυναμία θα πάμε σε εκλογές μετά το 15 Αύγουστο, αυτό που ο κ. Γωνιανάκης?
Επηρεάζεται το εκλογικό σώμα αυτό, δεν μας είπατε, αυτό, κύριε Βαγιανάκη. Ναι, ναι, ουσιαστικά κύριε Παπακαλούση, επηρεάζεται. Είναι ένα δίλημα το οποίο πιθανότατα να στρέψει κάποιους προς τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, το πιστεύω. Πιστεύω ότι θα σκεφτούν οι πολίτες πιο υπεύθυνα. Ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι αν τυχόν δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα οδηγηθεί η χώρα ξανά σε εκλογές. Σε μια περιπέτεια, ναι, σε μια περιπέτεια. Σε ένα χλωμό τοπίο, ακριβώς ένα θολό τοπίο, κάτι το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συμβεί. Η χώρα πρέπει επιτέλους να οδηγηθεί στην ανάπτυξη, να αναπτυχθεί η οικονομία, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να οδηγηθούμε στην αυτοδυναμία. Και πιστεύω ότι το έχει καταλάβει αυτό ο ελληνικός λαός. Κύριε Μιχελογιαννάκη, ματωμένα πλεονάσματα μας είπε ο κύριος Γωνιανάκης. Όντως. Κοιτάξτε τώρα. Καταρχήν να πω, να απαντήσω κάτι στην καλή συναγωνίστρια όσον αφορά τις εκλογές του Αυγούστου. Οι επόμενες εκλογές γίνονται με απλή αναλογική. Αν δεν καταφέρει μια κυβέρνηση τώρα με τον πόνους των 50 ευρών να πάρει αυτοδυναμία, πώς θα διεκδικήσει με την απλή αναλογική αυτοδυναμία? Γιατί για να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, ακόμα και στο σενάριο που είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις 200 ψήφους. Κάτι το οποίο είναι ουτοπία. Άρα, ουσιαστικά, λέγοντας αυτό ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, εκβιάζει τη συνείδηση του Έλληνα, γιατί οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική. Και καταλαβαίνει κανείς την απλή αναλογική. Η δυσκολία της αυτοδυναμίας είναι πολύ, πολύ μεγάλη. Το είδατε πριν 15 μέρες με τις δημοτικές εκλογές σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα σταματωμένα πλεονάσματα. Τώρα σταματωμένα. Κύριε Παπακαλούση. Μια επέμβαση. Διαφωνώ. Είναι χοντρή λέξη αυτή. Εκβιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους Έλληνες? Όχι, δεν εκβιάζει. Ίσα-ίσα με τα λεγόμενά του θεωρώ ότι δείχνει εμπιστοσύνη στους Έλληνες και στην απόφασή τους το πώς θα πάνε στην κάλπη. Μόνο εμπιστοσύνη δείχνει και όχι εκβιασμό. Αυτά τα λεγόμενα του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Μιχελογιαννάκη. Για τρίτη φορά σας ρωτώ για αυτά τα περίφημα ματωμένα πλεονάσματα που ανέφερε και ο κύριος Γωνιανάκης. Τώρα, κοιτάξτε. Υιοθετείτε τον όρο. Το ματωμένο είναι αυτό που βρήκα εγώ μπροστά μου όταν εκλέχτηκα. Ήμουνα ήδη βουλευτής και εκλέχτηκα πάλι με το ΣΥΡΙΖΑ. Βρήκα πρωτογενές ματωμένο έλλειμμα. Ματωμένο έλλειμμα. 24 δις και βρήκα 6% ύφεση. Και σήμερα έχω ανάπτυξη 2,6% και ταμιακό απόθεμα 34 δις. Άρα το ματωμένο είναι όσον αφορά το θέμα του ελλείμματος. Βρήκα 88% αύξηση της φορολογίας, βρήκα μέτρα λιτότητας 63 δις, βρήκα 11 νόμους με 11 φορές μείωση των συντάξεων, βρήκα μείωση του 40% του εισοδήματος και βρήκα και 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας χαμένες. Αυτό βρήκα. Κυρία Παπακαλούση, το κλίμα πάντως στο μέτωπο το πώς μας αντιμετωπίζουν οι ξένοι, οι Ευρωπαίοι εταίροι, κατά κάποιο τρόπο έχει διαφοροποιηθεί τον τελευταίο χρόνο. Δεν είμαστε πλέον, κακά τα ψέματα, το μαύρο πρόβατο στο Eurogroup, στις συνεδριάσεις των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, στις συνόδους κορυφής. Μας αντιμετωπίζουν έτσι με μια μεγαλύτερη δόση αισιοδοξίας. Ναι, ισχύει αυτό, δεν θα το αρνηθώ αυτό. Σίγουρα μας αντιμετωπίζουν αλλιώς. Είναι επίτευγμα του ΣΥΡΙΖΑ και των διαπραγματεύσεων και του αποτελέσματος που έφερε? Επίτευγμα δεν το θεωρώ. Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως έκανε τον κύκλο του και όποιος και να ήταν στη διακυβέρνηση, αυτό θα γινόταν με την Ευρώπη και το πώς θα μας βλέπανε. Δεν το θεωρώ επίτευγμα. Ήταν η φυσική κατάληξη. Ό,τι και να γινόταν, αν καθυστερούσαμε στις αξιολογήσεις, αν καθυστερούσαμε την περιβόητη και την πολυπόθητη έξοδο από τα μνημόνια, φαντάζομαι το κλίμα δεν θα ήταν. Εντάξει, η έξοδος από τα μνημόνια είναι ένα άλλο θέμα. Δεν θεωρώ προσωπικά ότι έχουμε βγει. Έχουμε βγει μόνο στα χαρτιά. Έξοδος στα δάνεια, στις δανειακές συμβάσεις. Ναι, στην πράξη όμως τα νοικοκυριά υποφέρουν. Ο Έλληνας υποφέρει ακόμα. Δεν έχει δει καμία διαφορά. Κύριε Χατζάκη, η αποχώρηση Βενιζέλου θεωρείται ότι σε πρώτη φάση επικοινωνιακά βοήθησε ή δημιούργησε μια πληγή εντός του κινήματος αλλαγής? Κύριε Παναγιωτόπουλε, ποιος μίλησε και αποχώρησε του κύριου Βενιζέλου? Η κυρία Φόφη Γεννηματά
του ζήτησε απλά ένα βήμα πίσω. Όταν λέμε με δηλώσεις αποχώρησε, το ίδιος, εννοούμε από τα ψηφοδέλτια και από την εκλογική μάχη. Αποχώρησε λοιπόν από τα ψηφοδέλτια, όμως δεν αποχώρησε από το κόμμα, από το κίνημα αλλαγής. Με δηλώσεις του ίδιου παραμένει στο κόμμα. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Βενιζέλος αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για το κόμμα μας και πιστεύω ότι και από αυτή τη θέση, εκτός ψηφοδελτίων, θα προσφέρει πάρα πολλά στο κίνημα αλλαγής. Μάλιστα, κύριε Γωνιανάκη, τι σπράτετε από τις μέχρι τώρα περιοδίες σας και τις συναντήσεις που έχετε πραγματοποιήσει με πολίτες, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ενδοχώρα? Κύριε, να σας πω, επειδή οι περιοδίες οι δικές μου, αλλά κύριε και του Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι στους εργασιακούς χώρους, συναντάμε εργασιακούς χώρους γαλέρες, με κακούς μισθούς, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, χωρίς δικαιώματα. Και εκεί είναι ουσιαστικά που δίνουμε τη μάχη, ώστε μέσα στη Βουλή να αναδειχθούν αυτά, όπως έκανε πάντα το ΚΚΕ και με τροπολογίες που κατέθεται, κύριε, να οργανώσει και τον αγώνα των εργαζομένων ενάντια σε αυτή τη σύγχρονη σκλαβιά. Γιατί σήμερα, όταν το 43% των εργαζομένων παίρνει κάτω από 700 ευρώ μειχτά, όταν βλέπουμε τους ξενοδοχοϊπάλους εδώ στον νομό που πιάνουν τους 20.000 σε μια βαριά βιομηχανία που είναι κερδοφόρα όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και δεν εφαρμόζεται αυτή η σύμβαση και έχουμε, που έγινε υποχρεωτική κάτω από τους αγώνες του σωματείου, των ξενοδοχοϊπαλίων, το τοπικό, και βλέπουμε να έχουν νοικιαζόμενους εργαζόμενους, εργαζόμενους με τετράωρα, εντατικοποίηση της δουλειάς και ο εργαζόμενος δεν παίρνει ψίχουλα, είναι αυτό που συναντάμε στον χώρο της δουλειάς και αυτό προσπαθούμε να πούμε πως εδώ σήμερα πρέπει να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Και σαν ΚΚΕ, κύριε, να μιλήσουμε πως σήμερα πώς πρέπει να ζει ο εργαζόμενος και πρέπει να είναι τα αιτήματά του. Γιατί όλοι λένε για ανάπτυξη και επενδύσεις, αλλά κανένας δεν μιλάει για το μισθό του εργαζόμενου, για το ωράριο του εργαζόμενου. Δεν μπορεί σήμερα στην Κρήτη με τα περσινά στοιχεία να είχαμε 3 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια κέρδη τζίρο τα ξενοδοχεία της Κρήτης και η μισθοδοσία όλων των ξενοδοχοπαλίων όλης της Κρήτης μειχτά με την ασφάλισή τους να ήταν στα 150 εκατομμύρια. Δείχνει την εκμετάλλευση που υπάρχει, την αντιδικοποίηση της δουλειάς και ουσιαστικά πως εδώ ο εργαζόμενος αυτή τη στιγμή δουλεύει και πληρώνεται με ψίχουλα. Και όλα αυτά τα χρόνια, αυτά που καταργήσανε Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, που συνέχισε και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει και εδώ ευθύνη μεγάλη, γιατί πιστό στο άρμα ό,τι πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι πουν οι θεσμοί που πριν ήταν τρόικα, ουσιαστικά έφερε αυτή την κατάσταση και επιδενώνεται. Και μπορούμε να πούμε πολλά παραδείγματα και ειδικότερα για την πόλη μας. Τι δέχεται? Κύριε Γελουγιαννάκη, τι απαντάτε? Κοιτάξτε, ορισμένα πράγματα είναι πασιφανή και τα βιώνει σήμερα ο κόσμος. Είχαμε ναι ή όχι αύξηση του κατώτατου μισθού 11%. Ασφαλώς είχαμε. Είχαμε κατάργηση του υποκατώτατου, ναι ή όχι. Την είχαμε. Είχαμε μια μείωση της ανεργίας 9 μονάδες και 23 μονάδες στους νέους, ναι ή όχι. Την είχαμε. Είχαμε 360.000 νέες θέσεις εργασίας. Τις είχαμε. Είχαμε μια μείωση της αδίλωτης εργασίας από το 20% στο 8%, προσέξτε, την είχαμε. Οπότε, είχαμε επαναφορά συλλογικών συμβάσεων. Είχαμε επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας, λέει όχι. Είναι επικοινωνιακό το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που προώθησε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, προώθησε αυτές τις διατάξεις. Ωστόσο, έχασε ευρωεκλογές. Το κλίμα είναι κάπως αρνητικό. Κάπου στο επικοινωνιακό σκέλος το χάσατε. Πάντα φτύρεται μια κυβέρνηση που εφαρμόζει μνημόνια. Και εγώ δεν κρύβομαι πίσω από τα λόγια. Εφαρμόσαμε το τρίτο μνημόνιο. Δεν έγινε αφομοίωση των μέτρων. Δεν έγιναν κατανοητά τα μέτρα. Έχω πει πολλές φορές ότι ακόμα πηγαίνω στα χωριά και βλέπω τον Γεροντάκο και μου λέει, εσείς αυτά τα κάνετε προεκλογικά τώρα. Και του δείχνω τον αντίστοιχο νόμο για να καταλάβει ότι τα μέτρα που περάσαμε χαλάρωσης είναι μέτρα τα οποία τα ψηφίσαμε, είναι νόμος. Είναι και για αύριο και για τον χρόνο και για τον επόμενο χρόνο. Παρά τα μέτρα υπήρξε οικονομική ασφυξία. Υπήρξε μεγάλη κόπωση. 8 ετών. Και οικονομική ασφυξία, το λέω, ευθαρσός. Ο ίδιος. Το μεγαλύτερο λάθος του ΣΥΡΙΖΑ ποιο ήταν, κύριε Μιχελογιαννάκη? Το μεγαλύτερο λάθος του ΣΥΡΙΖΑ για μένα είναι το εξής. Ότι χτύπησε χορδές ευαίσθητες της κοινωνίας σε μειονότητες. Δεύτερον, έκανε ένα ακήρυκτο πόλεμο με την Εκκλησία που δεν έπρεπε να τον κάνει σε καμία περίπτωση. Και τρίτον,
στη Συμφωνία των Πρεσπών έπρεπε να κάνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, να τους βάλει όλους, να ανοίξει την τράπουλα, ώστε όλοι να πάρουν τις ευθύνες τους και να μην σηκώνει ο Μισελογιαννάκης σήμερα το σταυρό μόνος του, μια και από το 98 όλοι συμφωνούσανε για τη σύνθετη ονομασία. Δυστυχώς το σταυρό αυτό, σε αυτό το μεγάλο εθνικό επίτευγμα, στην εθνική τομή που είναι πολύ θετική των Πρεσπών, επικοινωνιακά δεν το κάναμε καλά όπως έπρεπε. Λοιπόν, να ανοίξουμε μια θεματική που έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα. Κύριε Μιχελογιαννάκη, ξεκινώ με εσάς και θα πάρουν το λόγο βέβαια και οι υπόλοιποι υποψήφοι βουλευτές. Υψηλή φορολόγηση, η παραγωγή ασφιχτιούν, υπάρχει απογοήτευση. Ποιο το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα? Εγώ δεν θα πω το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα. Θα πω γιατί πάλι δεν έχει γίνει κατανοητό στον κόσμο τι έγινε στις μέρες μας στον πρωτογενή τομέα. Είναι αλήθεια ή όχι, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι κάναμε παράταση του εξωδικαστικού μηχανισμού για τα χρέη? Αλήθεια. Είναι ψέμα ή αλήθεια ότι ρυθμίσαμε τα χρέη στην Αγροτική Τράπεζα, διαγράψαμε όλους τους τόκους και μέρος του δανείου που έφτασε μέχρι το 60%. Αλήθεια. Είναι ψέματα ή όχι ότι ελαττώσαμε την ασφαλιστική εισφορά από το 18% στο 12%. Είναι ψέμα ή αλήθεια ότι καταργήσαμε το φόρο επιδιδεύματος στα 500 ευρώ για συνεταιρισμένους αγρότες και συνεταιρισμούς? Είναι ψέμα ή αλήθεια ότι κάναμε το ακατάσχετο 7.500 ευρώ σε επιδοτήσεις και 15.000 ευρώ το χρόνο στο εισόδημα? Είναι αλήθεια ή ψέμα ότι 207.000 στρέμματα, 100 στρέμματα στον κάθε ένα για 5-25 χρόνια με 5 ευρώ το στρέμμα το δώσαμε σε αγρότες, ανέργους, συνεταιρισμούς, απόφοιτους γεωργικών σχολών ή όχι? Είναι αλήθεια ή ψέμα ότι διαχειριστήκαμε με έναν τρόπο πάρα πολύ καλό το 14-20 που ήταν 20 δις στους ευρωπαϊκούς πόρους όλους και που τώρα θα πέσουνε από το 21 στο 27 5% επιδοτήσεις λόγω του Brexit και του προσφυγικού? Είναι αλήθεια ή ψέμα ότι μειώσαμε το ΦΠΑ και μειώσαμε τον έμφυα? Είναι αλήθεια ή ψέμα ότι δημιουργήσαμε το υγιές μητρώο των συνεταιρισμών? Είναι αλήθεια ή ψέμα εδώ στην Κρήτη ότι οι συνεταιρισμοί γυναικών διπλασιάστηκαν? Κύριε Μιχελογιαννάκη, όλα αυτά, για ποιο λόγο επικρατεί έτσι ένα κλίμα προβληματισμού? Γιατί έπρεπε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Έπρεπε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Αλλά όμως αυτά τα οποία είπα δεν είναι θα. Το πληρώσαμε το θα της ΔΕΘ. Το πληρώσαμε. Άλλος είπε ότι ήταν αυταπάτες, άλλος είπε ότι ήταν ψευδεστήσεις. Εγώ ίδιος λέω ότι ήταν λάθη που δεν μάλιστα, τα κάναμε. Κυρία Παπακαλούση. Τα πληρώσαμε και βάλαμε μυαλό και τώρα πια δεν μιλάμε για θα, μιλάμε αυτά που κάναμε. Κυρία Παπακαλούση, ακούσατε είπε ο κύριος Μιχελογιαννάκης μια σειρά από μεταρρυθμίσεις στον πρωτογενή τομέα. Τι απαντάτε? Ο πρωτογενής τομέας, κακά τα ψέματα, είναι ο πιο σημαντικός στην Ελλάδα. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να εκτοξευτούμε στα ύψη, να είμαστε από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη στην εξαγωγή προϊόντων. Μαζί με τον τουρισμό αποτελούν περίπου το 25% του ΑΕΠ. Παρόλα αυτά, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι γενικά, η αγροτιά μας, παραπονιέται. Δεν έχουν κάνει καθόλου όλα αυτά που λέει ο κύριος Μιχελογιαννάκης. Τα μισά από αυτά έχουν κάνει. Δεν θα τα μηδενίσουμε βέβαια, θα τα δεχτούμε. Εμείς έχουμε ένα αναλυτικό πρόγραμμα πάνω στον πρωτογενή τομέα, το οποίο είναι υλοποιήσιμο και ξεκινάει καταρχάς με τη μείωση του αφορολόγητου. Από εκεί πρέπει οι αγρότες να έχουν φοροαπαλλαγές. Μάλιστα. Κυρία Χατζάκη, παλαιότερα υπήρχε άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ είχε απογοητεύσει τους αγρότες. Ήταν βέβαια μια δεξαμενή τη δεκαετία του 80 που στήριξε το ΠΑΣΟΚ, τον Ανδρέα Παπανδρέου τότε. Μετέπειτα, ωστόσο, κάποιες φορολογικές παρεμβάσεις. Η αλήθεια είναι πως έφεραν στο προσκήνιο αντιδράσεις, προβληματισμούς και ανησυχίες. Για ποιο λόγο στις επερχόμενες εκλογές ο αγροτικός κόσμος να στηρίξει το κίνημα αλλαγής? Ας ξεκινήσω στο ότι ο αγροτικός κόσμος για να στηριχτεί πρέπει να υπάρχει πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει η χώρα μας να αποκτήσει αξιοπιστία και να αναπνεύσουμε από τους φόρους που έχουν επιβληθεί και στον αγροτικό τομέα. Οι αγρότες ζητούν μείωση του φόρου και το κίνημα αλλαγής θεωρεί ότι πρέπει να είναι στο 13%.
Από περιοδίσμο που έχω κάνει, βλέπω ότι έχουν απογοητευτεί οι αγρότες και από το ΣΥΡΙΖΑ σε πολλά θέματα. Θεωρούν ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση να λύσουν τα ζητήματά του. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύω ότι έχει μάθει από τα λάθη του και τώρα επανέρχεται με ένα πρόγραμμα, το Σχέδιο Ελλάδα, που αποτελεί, που μπορεί να θέσει βασικά ζητήματα των αγροτών και να βοηθήσει. ΠΑΣΟΚ ή κίνημα αλλαγής? Ξεκινάμε από το κίνημα αλλαγής, αλλά καταλήγουμε στο ΠΑΣΟΚ πάντα. Καταλήγετε στο ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώστε. Και σε αυτό το σημείο βλέπουν, τέλος πάντων, στο πρωτογενή τομέα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο καιρό έχει ξεκινήσει τις πελατειακές σχέσεις. Δηλαδή, βλέπουμε να ενισχύουν ορισμένους νομούς, όπως της Πελοποννήσου, από διάφορες καταστροφές, ενώ υπάρχουν τα χρήματα και ευρωπαϊκά για να το στηρίξουν, το πρόγραμμα Τέμινης και πολλά άλλα. Δυστυχώς δεν υπάρχει πρωτοβουλία από την κυβέρνηση για τους αγρότες της Κρήτης, που αυτή τη στιγμή έχουν και θέματα αρρώσκια στις καλλιέργειές τους. Μάλιστα. Κύριε Γωνιανάκη, ο λόγος εσάς. Το κύριο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που την εφάρμοσαν πιστά όλα τα προηγούμενα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν. Και αυτό έχει αποτέλεσμα να ξεκληριστούν χιλιάδες αγρότες στην Ελλάδα. Και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια να βλέπουμε. Ήρθαν και χρήματα όμως. Ναι, αλλά τα προηγούμενα χρόνια στην χώρα μας. Τι ξεκλήρισμα έγινε στην αγροτική παραγωγή και ειδικότερα στους αγρότες. Και όταν πάμε στο πρότυπο που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που σου λέει θέλω τους μεγαλοτσιφλικάδες, να το πω έτσι, επιχειρηματίες αγρότες. Και όχι το μικρό καλλιεργητή με τα 5-10 στρέμματα και κύρια με τιμές να πουλάει το προϊόν του κάτω του κόστους. Πήραν χρήματα και βλέπουν... όμως και οι μικροί καλλιεργητές. Ναι, αλλά δεν ήταν, να σας πω, όσο ήταν αυτά που πήραν άσχετα, οι μεγάλοι. Δεν τα αξιοποίησαν. Ναι, αλλά πώς ξεκλειρίστηκαν. Γιατί βλέπουμε τώρα μια Ευρωπαϊκή Ένωση και να βλέπουμε μια Ελλάδα που έχει τέτοιες δυνατότητες στον πρωτογενή τομέα να εισάγει λεμόνια Αργεντινής, ντομάτες Αιγύπτου, σταφίδα Τουρκίας. Κάποια πράγματα, προϊόντα που μπορούσε να τα παράγει ο Έλληνας αγρότης, να είναι και ποιοτικά και καλά. Και από την άλλη βλέπουμε τον ανταγωνισμό, την ελεύθερη αγορά, την ελεύθερη οικονομία αυτού του συστήματος, που ουσιαστικά θέλει να ξεκληρίζει τους μικρούς αγρότες και κύρια να βοηθάνε σε αυτό οι κυβερνήσεις. Το πιο απλό παράδειγμα, καταθέσαμε τροπολογία σαν κόμμα να επιστραφεί και να καταληφθεί ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο στους αγρότες, όπως το έχουν οι εφοπλιστές. Κανένα κόμμα δεν ψήφισε να καταργηθεί στους αγρότες. Ή τα μέτρα φορολογίσης που περάσαν στους αγρότες από το πρώτο ευρώ και όλα αυτά. Το κύριο είναι πως πρέπει να καταλάβουν και οι μικροί αγρότες πως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή τη δίθεν μεγάλη αγορά των 300 εκατομμυρίων, δεν έχει κανένα συμφέρον. Και είναι πολλά τα παραδείγματα. Με το εμπάργκο που έγινε στη Ρωσία. Πόσοι αγρότες καταστραφήκαν που δεν μπορούσαν να στείλουν τα προϊόντα τους επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να κάνει εμπάργκο στη Ρωσία. Αλλά και πολλά άλλα που μπορούμε να αναφέρουμε. Που είναι, και είναι, να σας πω, ειδικότερα το ζήτημα της διατροφής, το τι θα τρώει ο απλός λαός και σε τι τιμές, και δεν θα ξεκληρίζει το αγρότης να αναγκάζει το μεσάζοντας και ο μεγαλοξαγωγέας ουσιαστικά να υπερδιπλασιάζουν τις τιμές και να τριπλασιάζουν και να κερδίζουν πάνω στη διατροφή του ελληνικού λαού. Μάλιστα, λοιπόν, να βάλουμε μια νοτελεία. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο πλατό της Κρήτη TV, εκπομπή «Ψηφίζω Ελλάδα», με φόντο την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου. Φιλοξενούμε τον Γιάννη Μιχελογιαννάκη, την Μαρία Παπακαλούση, την Ευαγγελία Χατζάκη και τον Γιάννη Γωνιανάκη, υποψήφοι βουλευτές. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάποιος για τον πρωτογενή τομέα, για τη θεματική που ανοίξαμε, κύριε Παπακαλούση. Ναι, θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Γενικά το πρόγραμμα το δικό μας της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα είναι βασισμένο κυρίως πάνω στους νέους αγρότες. Πέρα από τις φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις και το μειωμένο συντελεστή που από το 22 έχουμε σκοπό να το πάμε στο 9 και όλα αυτά, θα εστιάσω κυρίως στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση των νέων ατόμων τα οποία θέλουν να εμπλακούν με τη γεωργία. Θέλουμε να πάμε τη γεωργία ένα βήμα παραπέρα. Υπάρχουν χώρες όπως η Ιρλανδία, η οποία βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις στην Ευρώπη, και μιλάω για τις νέες τεχνολογίες στη γεωργία. Μπορεί να εστιάσουμε στην ψηφιακή τεχνολογία, ψηφιακή γεωργία.
Όσοι εμπλεκόμαστε με τον αγροτοδιατροφικό τομέα, πρέπει να ταΐσουμε τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Οπότε θα πρέπει, καθώς ξέρουμε, μειώνονται οι φυσικοί πόροι με την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά, και θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα είδος γεωργίας, το οποίο θα έχει ως στόχο και θα βασίζεται στην αειφορία. Με λίγα λόγια, μπορούμε να παράγουμε πολλά περισσότερα, αλλά να ξοδεύουμε λιγότερα. Και αυτό θα γίνει μόνο μέσω της ψηφιακής γεωργίας, μια γεωργία high-tech, με Internet of Things, με 5G, γενικά με νέες τεχνολογίες. Και θα πρέπει όλες αυτές τις πρακτικές των νέων τεχνολογιών να τις υιοθετήσουμε από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είναι top σε αυτόν τον τομέα. Μάλιστα, κύριε Μιχελογιαννάκη. Έτσι, το μόνο που έχω να πω τώρα, μετά από αυτά που είπα για το αγροτικό, είναι ότι θα συμφωνήσω και για την ψηφιακή γεωργία που είπε, και θα πω όμως το εξής, ότι τι κάναμε. 207.000 στρέμματα. 207.000 στρέμματα. 100 στρέμμα στο άτομο για 5 έως 25 χρόνια, με 5 ευρώ το στρέμμα το χρόνο, σε αυτούς που είπε, στους αγρότες, στους άνεργους, στους συνεταιρισμούς, στους απόφοιτους γεωργικών σχολών. Δηλαδή, και σε αυτό το κομμάτι κάναμε. Δεν είναι πρόγραμμα θα, κάναμε. Μάλιστα, κύριε Γωνιά. Αναφερθήκατε στις γεωργικές σχολές. Από ό,τι ξέρω, η γεωργική σχολή στη Μεσαρά δεν λειτουργεί. Έχει μείνει στα χαρτιά, ενώ είναι έτοιμο το σχέδιο, το πρόγραμμά της. Γιατί δεν το προχωρήσατε? Καλά παρήκμασε η γεωργική σχολή Μεσαράς, όχι μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, σίγουρα. Αλλά είχαν όμως 4,5 χρόνια τώρα να το προχωρήσουν. Καλά, και άλλοι είχαν πολλές δεκαετίες. Εγώ κάνω τώρα το συνήγορο του διαβόλου χωρίς να παίρνω θέση. Είναι ξεκάθαρο, κύριε Γωνιανάκη, γελάσατε. Γέλασα, γιατί να σας πω, αυτά τα χρόνια η ίδια πολιτική εφαρμόζει. Ειδικότερα όταν μιλάμε και για ψηφιακή αγροτική παραγωγή, δηλαδή αν πάμε τώρα στα χωριά της Κρήτης, Υπαίθρου, όπως υποτιμώ τους αγρότες, είναι οι αγρότες, εντάξει, είναι και μορφωμένοι και όλα αυτά. Αλλά κύρια, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι ο μικρός κλήρος στην Κρήτη, όταν ο μικρός παραγωγός ξεκληρίζεται πραγματικά, γιατί όταν πάει στον έμπορα, στον μεσάζοντα, που του παίρνει κάτω του κόστους για να μην σαπίσει το προϊόν, και είναι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή δείχνει και που οδηγείται. Βέβαια, ούτε για την επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης από το πετρέλαιο ψηφίσανε και η κυβέρνηση που κατάθεσε την τροπολογία το ΚΚΕ, ούτε για τη διαγραφή των τόκων και προσαρξήσεων για χρέη ως 20.000 ευρώ στον ΟΓΑ ψηφίσανε η κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόμματα μέσα στη Βουλή. Γιατί αυτές ήταν προτάσεις του ΚΚΕ που ήρθαν μέσα στη Βουλή, που είχε ουσιαστικά τη στήριξη για τους μικρούς αγρότες. Κάτι που κλείνουν τα αυτιά τους και ουσιαστικά πιστεί στις εντολές, και όσο υπάρχει αυτό που λέμε κοινή αγροτική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση, καλυμμένο δεν θα δει ο μικρός αγρότης. Και είναι το μόνο σίγουρο και το έχει βιώσει όλα αυτά τα χρόνια και το βλέπει. Κύριε Μιχελογιαννάκη, αναπτυξιακή ατζέντα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, υποδομές. Βέβαια, έχουμε το αεροδρόμιο Καστελίου που έχει μπει σε μια τροχιά της υλοποίησης και κατασκευής. Θετικές οι εξελίξεις. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα βρίσκεται απέναντι. Κάποιος που να θέλει βέβαια την πρόοδο στο νησί και να μην υποστηρίζει αυτό το μεγαλόπνο έργο. Έχουμε εξελίξεις σύμφωνα και με την κυβέρνηση για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, και βέβαια διάφορα έργα που έχουν να κάνει με το οδικό δίκτυο Ηρακλείου Μεσαράς, με τη γέφυρα Χαμεζίου. Τα είπατε, βλέπω όλα πραγματικά. Σας πρόλαβα για να τρέξουμε τη συζήτηση. Μην τα πείτε εσείς και καθυστερήσουμε γι' αυτό. Ναι, εγώ σας συγχαίρω καταρχήν που είπατε την πραγματικότητα, και αυτό σημαίνει. Εγώ καταγράφω μέσα από το ρεπορτάζ. Και την εμπειρία σας. Δεν είναι ρεπορτάζ, είναι η πραγματικότητα, ότι πράγματι το αεροδρόμιο Καστελίου δημοπρατείται. Πράγματι ο ΒΟΑΚ εμπήκε το νερό στα βλάκι και προχωράει. ΒΟΑΚ αστερίσκος. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν υπάρχουν μελέτες, ότι το τοπίο είναι θολό, ότι ορισμένες περιοχές έχουν βγει εκτός προγραμματισμού. Το ίδιο λέγανε και για τον περιβόητο δρόμο στη Μεσαρά. Και τώρα εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί μέσα σε μισή ώρα με τρία τέταρτα είμαι στην περιοδία μου στις Μοίρες. Καλά, δεν έλεγαν ότι δεν υπάρχουν μελέτες για το Ηράκλειο Μεσαρά. Ο δρόμος πάντως είδατε πολύ καλά ότι πόσα χρόνια ήταν και πώς εφαρμόστηκε τώρα και πώς έγινε. Πάρα πολύ καλά είπατε για τη γέφυρα και πώς τελικά τελείωσε και πόσο χρήσιμη είναι. Συν το σημαντικότερο πάνω απ' όλα ότι μαζί με το αεροδρόμιο, μαζί με το βόρειο άξονα, μαζί με τους κάθε τους δρόμους του βορείου άξονα που θα συνδέσουν το αεροδρόμιο
συν με τα έργα τα οποία τελειώσαμε τώρα, τους κόμβους, στον δρόμο της Μεσαράς και τα λοιπά, δίδεται για πρώτη φορά μια νέα δυνατότητα αναπτυξιακής πορείας στο νησί. Ερώτηση, αυτά προεργασία, προεργασία. Αν βάλει κανείς ακόμα από προηγούμενες κυβερνήσεις την εκτροπή του Πλατή Ποταμού, την οποία προσωπικά την έχω παλέψει και που ο ίδιος ο Τσίπρας τρεις φορές την έχει εξαγγείλει και δεν προλάβαμε να το κάνουμε με την εκτροπή του Πλατή Ποταμού, βλέπετε ότι το παζλ πάει καλά. Κύριε Μιχελογιαννάκη, ας πούμε το μεγαλόπνο έργο κατασκευής του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Φέρει πλατιά την υπογραφή μοναχά του ΣΥΡΙΖΑ ή έχει υπάρξει και προεργασία από προηγούμενες κυβερνήσεις? Δεν μονοπολόγω ποτέ, ούτε λαϊκίζω. Οπότε, τι σημαίνει αυτό? Αυτό που θα πω είναι το εξής. Λέω όμως ότι όλες οι διαδικασίες, όλα τα στάδια και όλοι ο αγώνας που πρέπει να κάνουμε, και αυτό να ακούσει ο Ηρακλειώτης απόψε, και ειδικά του Δήμου Μινώα Παιδιάδος, για τα ανταποδοτικά τα οποία πρέπει να παλέψουμε όσο αφορά για αυτή την περιοχή που θυσιάζεται για να γίνει αυτό το αεροδρόμιο, τα ανταποδοτικά, και το τονίζω πάνω σε αυτό, όλα λοιπόν αυτή η σταδιοποίηση η οποία έγινε, συγγνώμη κύριε Παραζητόπουλε, έγινε επιστήριξα. Ο Σπύριτζης το δούλεψε γερά το θέμα αυτό. Πήγε πολλές φορές, δρομολογήθηκε η κατάσταση. Μην γελιόμαστε. Κύριε Παπακαλούση, ακούσαμε τι είπε ο κύριος Μιχελογιαννάκης. Εντάξει, καλά όλα αυτά που είπε, αλλά τελικά ο ΠΟΟΚ παραμένει απαράδεκτος. Το βλέπουμε όλοι καθημερινά. Τώρα το αν έχουν γίνει μερικά κομμάτια, αν έχουν επισκευαστεί, αν έχουν διορθωθεί, αυτό εμένα δεν μου λέει κάτι. Ειδικά στο Λασίθι έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Για να φτάσει η Θεία, για να φτάσει Παλέκαστρο, για να φτάσει Ιεράπετρα, τραβά τα πάντινα. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, ένα λεωφορείο τουριστικό, μία νταλίκα να βρεθεί μπροστά, έχεις χάσει ένα σωρό λεπτά, ας πούμε, από το χρόνο σου. Θα πρέπει να δρομολογηθεί ο ΒΟΑΚ και είναι δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι προτεραιότητα στην ατζέντα μας ο ΒΟΑΚ. Κύριε Παπακαλούση, πόσες δεσμεύσεις έχουμε ακούσει από τις προεκλογικά, όχι μόνο από Νέα Δημοκρατία, αλλά και από τα άλλα κόμματα. Δεν ξέρω τι πρέπει να πιστέψουν πλέον οι Έλληνες πολίτες. Κοιτάξτε, εμείς η Νέα Δημοκρατία. Έχουν απομυθοποιήσει την όλη κατάσταση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τάζει, είναι ρεαλιστής. Δεν τάζει. Εγώ αναφέρω ότι γινόταν σε προηγούμενες. Εντάξει, παλιά δεν θα γυρίσουμε τώρα στο παρελθόν. Ο κόσμος θα κρίνει, έχει κρίνει ούτως ή άλλως στο παρελθόν. Έχουν κάνει όλοι λάθη, όλες οι κυβερνήσεις. Δεν θα με βρείτε σύμφωνοι πάνω σε αυτό. Σίγουρα και εμείς έχουμε κάνει λάθη ως κυβέρνηση, αλλά τα αφήνουμε όλα πίσω μας και όλα αυτά τα λάθη από τη στιγμή που τα παραδεχόμαστε τα εξελίσσουμε και τα προχωράμε. Και προχωράτε, κύριε Χατζάκη, η Κρήτη ήταν γενικά ο φτωχός συγγενής ακόμα και επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ στο μέτωπο των αναπτυξιακών έργων που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα. Έμεινε λίγο πίσω η Κρήτη. Ήταν το σίγουρο χαρτί, αυτό λένε όλοι, το σίγουρο χαρτί για το ΠΑΣΟΚ, το χαμένο χαρτί για τη Νέα Δημοκρατία και ποτέ δεν έπαιρνε αυτό που έπρεπε να πάρει. Πάντα το ΠΑΣΟΚ ήταν... έπαιρνε μεγάλα ποσοστά και θεωρούνταν δεδομένη η Κρήτη. Συμφωνείτε λοιπόν? Το κόμμα μας. Όμως έγιναν εκτός από τους δρόμους της Κρήτης, έγιναν άλλα πράγματα που εξισορρόπησαν λίγο την κατάσταση, όπως είναι τα κέντρα υγείας, το μεγάλο νοσοκομείο, στο θέμα της υγείας. Και έτσι οι κριτικοί πίστευαν και πιστεύουν και πιστεύω ότι θα επιστρέψουν κιόλας στο κίνημα αλλαγής, γιατί θυμούνται και μπορούν να κρίνουν. Κύριε Γωνιανάκη. Δείτε τώρα, είναι τα έργα που έπρεπε να έχουν γίνει στην Κρήτη, στο νομό μας και πανελλαδικά, αλλά κύριε για το νομό μας, είναι πάρα πολλά. Και τα έχει πληρώσει ο ηρακλειώτικος λαός, ο κρητικός λαός, όλοι οι Έλληνες και τίποτα δεν βλέπουν. Και ειδικότερα βλέπουμε μια πολιτική που εφαρμόζεται, που είναι η σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Και κύριε, για να οικονομήσει ο μεγαλοειδιώτης, που θα υποτίθεται θα βάλει χρήμα, αλλά το πληρώνει ο ελληνικός λαός, οι φορολογούμενοι, και έργα που έχει πραγματικά ανάγκη δεν γίνονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τον νομό μας, ξέρετε ποιο είναι? Τον ώρα που εξαγγελόταν το μεγάλο αεροδρόμιο στο Καστέλι, που όντως υπάρχει, αλλά για δημόσιο-κρατικό αεροδρόμιο, πνιγόντουσαν ανθρώποι στη Μεσαρά γιατί δεν υπήρχε ένα γεφυράκι. Την ώρα που μιλάμε, έχουμε σχολεία του 1950 στο νομό Ηρακλείου, με το 70% να είναι εντελώς επίφοβα σε μεγάλο σεισμό. Και δεν θέλω να κινδυνολογήσω, γιατί είμαστε το 2019.
Αλλά κύριε, αυτό που λέμε, οι λαϊκές ανάγκες να μπαίνουν μπροστά για την πλειοψηφία του κόσμου δεν υπάρχει. Αντιπλημμυρικά έργα, αντισεισμική θωράκιση, χτίσιμο σχολείων, διάφορα δρόμοι. Δηλαδή, είχα χρησιμοποιήσει παράδειγμα για τον νομό μας. Είναι γιατί έγινε ο δρόμος από που έπρεπε να γίνει και σωστά έγινε και είδαν πόσο ελαττωθήκαν τα τροχιά ατυχήματα από Ηράκλειο προς Χερσόνησο με τη διαχωριστική, πόσα χρόνια πέρασαν, και να μην μπορεί να γίνει προς τα Χανιά. Και έχουν ευθύνη όλες οι υπόλοιπες από τη μεταπολίτευση μετά από κυβερνήσεις και όλο αυτό που συνεχίζεται. Γιατί να σας πω, δεν έχει βρεθεί ακόμη ποιο θα οικονομήσει από του μεγάλου δάδου. Και να βάλουμε και για τα έργα κάτι άλλο, που είναι οι συνθήκες εργασίας και δουλειάς και ποιοι θα δουλέψουν σε αυτά τα έργα. Και με τι ωράριο και τι μεροκάματο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στη Βουλή, επειδή συμμετείχα όταν έγινε η εκδήλωση, μάλλον για το όσον αφορά το νέο αεροδρόμιο, τα ερωτήματα που βάλαμε εμείς σαν οικοδόμοι, να το πω έτσι, με τι μεροκάματα, με τι ωράρια, με τι συνθήκες εργασίας, δεν απάντησε ούτε ο εκπρόσωπος της εταιρείας που θα το εκμεταλλευτεί για τα 35 επόμενα χρόνια, ούτε η κυβέρνηση. Και μιλάμε για μεροκάματα αυτή τη στιγμή, διότι δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις από το 12 που έχουν καταργηθεί επί Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας και συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην εφαρμόζει και να μην επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή, τι μεροκάματο πρέπει να έχει σήμερα ο εργαζόμενος στον χώρο της οικοδομής. Και φανταστείτε, όταν πήγαμε τώρα τελευταία πριν 2 μήνες στο Υπουργείο Εργασίας και ζητήσαμε η σύμβαση των οικοδόμων στην Αθήνα που ξεκινούσε με κατώτερο μεροκάματο 45 ευρώ και έφτανε τα 70 για μια δύσκολη δουλειά. Η κυβέρνηση αρνήθηκε να την κάνει υποχρεωτική. Παρότι την είχαν υπογράψει 3 μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες πανελλαδικές. Και δείχνει ουσιαστικά ποιον εξυπηρετούν. Γι' αυτό, για κύρια, πρέπει να μπουν μπροστά οι λαϊκές ανάγκες. Τι έχει ανάγκη σήμερα και η πόλη του Ηρακλείου και όνομος να γίνει. Λοιπόν, να ανοίξουμε μια θεματική τώρα. Κύριε Μουργιανάκη, βέβαια. Να πω μόνο κάτι στην καλή συναδέλφια. Είναι πραγματικά ειλικρινής. Ειλικρινής. 6 δις. Κοστολογείται. Καλή συναδέλφισσα, είναι 2 εδώ οι κυρίες. Ναι. Μου είπε, θα πω τώρα γιατί λέω. Στην κυρία Παπακαλούση αναφέρεστε. Η κυρία Παπακαλούση είπε το εξής. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης δεν τάζει. Προσέξτε. Το πρόγραμμα το οποίο έχουν εξαγγείλει, κάθισα με μολυβάκι, χαρτί και μολύβι. Το κοστολόγησα. Είναι 6 και άλλοι λένε 7 δις. 6 με 7 δις. Για μένα, για στον Ηρακλειώτη που με ακούει, σημαίνει μείωση μισθών, συντάξεων και απολύσεις. Εγώ τώρα αντιστρέφω την ερώτηση και λέω, αν δεν είναι αυτά που πιστεύω εγώ, να δοθεί επιτέλους η απάντηση εδώ από την εκπομπή σας απόψε, από πού είναι αυτά τα 7 δις τα οποία θα γίνει αυτό το πρόγραμμα. Κύριε Παπακαλούση. Να σας απαντήσω βεβαίως. Γιατί το μυαλό σας πηγαίνει κατευθείαν στις απολύσεις και στη μείωση μισθών? Και γιατί δεν πηγαίνει στην επένδυση και στην ανάπτυξη? Ορίστε, σας πετώ τον μπαλάκι. Γιατί σαν κόμμα ποτέ, σαν παράταξη, σαν κυβέρνηση, ποτέ δεν αναφέρεστε στις επενδύσεις? Εμείς θα τα βρούμε τα λεφτά και θα αυξήσουμε και τους μισθούς και θα αυξήσουμε και τις θέσεις εργασίας και θα μειώσουμε την ανεργία μέσω των επενδύσεων. Αλλιώς πώς θα έρθει η ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα χωρίς επενδύσεις? Δεν φέρατε καμία μεγάλη επένδυση 4,5 χρόνια που κυβερνάτε. Ακόμα και το ελληνικό έχει παραμείνει εκεί. Βρήκατε δάσος. Γιατί μιλάτε για απολύσεις? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είπε ξεκάθαρα παραπάνω από μία φορά. Δεν πρόκειται να γίνει καμία απόλυση. Ίσα-ίσα. Θα γίνουν προσλήψεις και στην εκπαίδευση και στην υγεία και στην αστυνομία. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να παραμυθιάζουμε ακόμα και σήμερα, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, τον κόσμο. Αυτό ακριβώς. Κύριε Κυριάκο, να μην τον κόσμο. Να πούμε λοιπόν την αλήθεια ότι οι επενδύσεις. Θένε το χρόνο τους. Πόσο χρόνο πια? Το πρόγραμμά τους στα 7 δις, είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ότι από τις 7 Ιουλίου θα αρχίσει να γίνεται πράξη. Αυτά τα χρήματα δεν γίνεται με τις επενδύσεις να γίνουν σε 1 ή 2 χρόνια. Άρα απολύσεις, μείωση μισθών και μείωση συντάξεων. Κύριε Παπακαλούση, σας προέτρεψε να μην παραμυθιάζετε τον κόσμο. Εγώ αυτό καταλάβω. Και συνεχίζει και μιλάει για απολύσεις. Και είναι κρίμα γιατί φοβίζει και το λαό, τους πολίτες. Δεν πρόκειται να γίνει καμία απόλυση. Εγώ σας έδωσα την απάντηση. Δεν θα γίνουν. Επενδύσεις, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Πόσα χρόνια χρειάζεται πρόγραμμα... προκειμένου να είμαστε ένα χρονικό διάστημα, μια χώρα που μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις? Ένα χρόνο, 2 χρόνια για να υλοποιηθούν και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Σε αυτό το κράτος πώς γίνεται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα που λέει σε 7 του Ιούλη εγώ αρχίζω αυτό το πρόγραμμα το οποίο κοστολογείται με 7 δις. Πού θα βρεθούν αυτά? Εγώ θα επιμένω να το λέω
Το λέω παντού, το κάνω το ερώτημα, απάντηση δεν έχω πάρει. Έχω πάρει την απάντηση τη γενική με την αναπτυξική πορεία του τόπου, με τις μεταρρυθμίσεις και με τις επενδύσεις. Δηλαδή γενικόλογες ιστορίες χωρίς ουσία. Εσείς το λέτε έτσι, δεν είναι γενικόλογες, είναι στοχευμένες λύσεις, υλοποιήσιμα. Το πρόγραμμά μας είναι υλοποιήσιμο. Έχει μελετηθεί λεπτομέρεια προς λεπτομέρεια, λέξη προς λέξη. Δεν θα γίνουν απολύσεις, μην φοβίζετε τον κόσμο. Σταματήστε πια να το κάνετε αυτό. 4,5 χρόνια είχατε όλο το χρόνο να φέρετε επενδύσεις στη χώρα. Δεν φέρετε καμία επένδυση. Καμία. Γι' αυτό και η οικονομία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Βέβαια, υπάρχει η εξής ερώτηση, και εγώ θα κάνω πάλι το συνήγορο του διαβόλου, κύριε Μιχελογιαννάκη. Αλλά αυτό είναι και ο ρόλος του δημοσιογράφου ορισμένες φορές. Αντίστοιχα, μπορεί να σας ρωτήσει κάποιος πού θα βρει ο ΣΥΡΙΖΑ τα χρήματα, προκειμένου να προχωρήσει σε προσλήψεις, προκειμένου να προχωρήσει σε φοροαπαλλαγές, προκειμένου να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα με μέτρα. Μα εμείς το έχουμε κοστολογήσει το δικό μας πρόγραμμα. Και είναι μέσα στα δημοσιονομικά όρια. Και το συνεχίζαμε και το κάναμε. Νομίζω κάθε χρόνο. Συγγνώμη. Είναι διαφορετικό στα δημοσιονομικά της χώρας. Συγγνώμη, εμείς, που υπάρχει αυτό το περίφημο. Στην τετραετία, παραδείγματος χάρη, θέλω λίγο να με διορθώσετε. Ναι, ναι, αν το έχω αντιληφθεί λάθος. Θα σας δώσω πρώτα. Αν υπάρχει αυτό ο δημοσιονομικό χώρο από τα περίφημα πρωτογενή πλεονάσματα σε αιτήσια βάση, βρίσκεται και την. Και το περιθώριο προκειμένου να προχωρήσετε σε παρεμβάσεις. Μα εμείς, παραδείγματος χάρη, τη μείωση της προκαταβολής από το 150% ένα, που είναι σημαντικό φόρου. Τις μειώσεις ήδη του ΦΠΑ από το 24% στο 13% του ΦΠΑ στο φυσικό αέριο από το 24% στο 13%. Την κατάρρευση της εισφοράς αλληλεγγύης μέχρι 20.000 ευρώ. Τη 13η σύνταξη. Την αύξηση των 620.000 συντάξεων από το 19, την ανεργία, τις 360.000 θέσεις εργασίας, τα έχουμε κάνει από τα υπάρχοντα χρήματα. Έχουν γίνει αυτά. Εντάξει, υπήρξε και το λέμε, δημοσιονομικό περιθώριο. Και τι λέμε, βέβαια, υπήρξε, γιατί υπήρξε σωστή διαχείριση, γιατί υπήρξαν καθαρά χέρια, γιατί δεν υπήρξε κλέψιμο, γιατί δεν υπήρξε διαφθορά, γιατί δεν υπήρξε διαπλοκή. Αυτό είναι το ηθικό πλεονέκτημα. Να επέμβω ένα λεπτό. Ποια σωστή διαχείριση? Να τσακίσετε τη μεσαία αστική τάξη, να μας τσακίσετε όλους με τις φοροεπιδρομές. Έτσι βγήκανε και παρουσιάσατε υπερπλεονάσματα. Συγγνώμη, τσακίσατε το τρίτο μνημόνιο ψηφίστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή στην εποπτεία και ουσιαστικά τα ματωμένα πλεονάσματα, αυτό η υπερφορολόγηση βγήκε από κοινού, από όλα τα κόμματα. Πήγαινε κουκουέ. Και εδώ πέρα πρέπει να τα λέμε όλα. Και ειδικότερα αυτό που λέμε για πωλήσεις, η πρόταση να καταργηθεί, να έρθει από το να θεώρησε του συντάγματος το 103 που έλεγε άμεσες προσλήψεις κατευθείαν όλων των συμβασιούχων που είναι στο δημόσιο, είτε στους ΟΤΑ, είτε στα νοσοκομεία, είτε στην παιδεία, να σταματήσει το έσχος των αναπληρωτών, των νομιστήων και όλα αυτά. Δεν το ψήφισε κανένα ακόμα στην αναθεώρηση του συντάγματος. Πώς μπορούμε να μιλάμε για προσλήψεις? Προσλήψεις τι, δίμηνες, οχτάμηνες? Σήμερα έχει περάσει η ζωή του εργαζόμενου να είναι τι, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να έχει αλλάξει ο κάθε εργαζόμενος σε 9 δουλειές στη ζωή του, αλλιώς είναι λίγο. Και θα πρέπει δηλαδή να είναι ανακυκλώσιμη η ανεργία, να πηγαίνει. Να δουλεύουμε για 2 μήνες, να πηγαίνουμε για 4 μήνες και με μορφές απασχόλησης μερικής, δηλαδή τετράωρα, με 380 μειχτά. Είχαμε τη γενιά των 700, πήγαμε στη γενιά των 400. Αυτό συνεχίζουν όλα τα κόμματα, γιατί είναι πιστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί πρέπει να εμπεδωθεί αυτό. Και δεν μπορεί να διαφέρει μόνο στο εντάξει, αναπτύξει επενδύσεις. Δουλειές αυτή τη στιγμή, να σας πω, δουλεύει. Υπάρχει ανεργία, είναι μεγάλη ανεργία, γιατί ανακυκλώνεται. Αλλά με τι συνθήκες, με τι όρους. Και αυτό με τους ξενοδοχοπάλους που είπα είναι 38 για την Κρήτη. Δεν γίνεται σήμερα κάποιοι να βγάζουν δισεκατομμύρια και άλλοι να ματώνουν για 600 ευρώ. Με 600 ευρώ σήμερα δεν ζει η οικογένεια. Δεν μπορεί νέος να φτιάξει το σπίτι του. Και αυτό είναι το κύριο που βάζουμε σαν ΚΚΕ. Όπως εδώ πρέπει να διεκδικήσουν μπροστά οι εργαζόμενοι πραγματικά τις ανάγκες. Δεν μπορούμε να μιλάμε το 2019 για τέτοιους μισθούς, για τέτοια μεροκάματα λοιπόν, και τέτοια ωράρια. Στα δεδομένα αυτά, κύριε Παναγιώτοπουλε. Φανταστείτε το εξής, ότι εμείς λέμε παραδείγματος χάρη, μειώνω τη φορολογία, το πρώτο κλιμάκιο, στο 20% και μειώνω και τους συντελεστές στα υψηλότερα εισοδήματα, γιατί έχει δίκιο, πράγματι, στραγγαλίσαμε τη μεσαία τάξη. Εγώ πάντα λέω αλήθειες, το γνωρίζετε ως Μιχελογιαννάκης. Όμως προσέξτε, μιλάμε για 30% μείωση του έμφυα και 50% στη χαμηλή περιουσία, η οποία γίνεται. Αυτά... στο 20% δηλαδή τη φορολογία, με τις 10.000 προσλήψεις στην υγεία και τις 15.000 προσλήψεις στην παιδεία, που φτάνει το 6% του ΑΕΠ και το 5% του ΑΕΠ αντίστοιχα παιδεία υγεία, όνειρο ζωής κάποτε. Θυμάται ο σύντροφος από το ΚΚΕ,
ότι λέγαμε κάποτε το πότε θα φτάσει το 5% του ΑΕΠ. Όλα αυτά γίνονται. Γίνονται. Λοιπόν, εδώ φανταστείτε ότι η Νέα Δημοκρατία βγαίνει σήμερα και λέει από το 20% στο 9%. Μα είναι δυνατόν ένας σόβρον άνθρωπος σήμερα να πιστέψει ότι μπορεί να 8 του Ιούλη η φορολογία να πάει από το 20% στο 9%? Αυτά τα χρήματα από πού θα βρεθούν? Εσείς το λέτε 8 πού θα βρεθούν? Εσείς λέτε 8 του Ιούλη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ποτέ δεν έβαλε ημερομηνία. Είπε ότι σταδιακά θα γίνει αυτή η μείωση. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα. Βάζουμε μια νοτελεία και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στην Κρήτη TV, εκπομπή Ψηφίζω Ελλάδα, στο δρόμο προς την εκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου. Φιλοξενούμε υποψήφιους βουλευτές και συγκεκριμένα τον Γιάννη Μιχαλογιαννάκη, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Μαρία Παπακαλούση Διαλυνά, υποψήφια βουλευτή Λασιθίου με τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Ευαγγελία Χατζάκη, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με το Κινάλ, και τον Γιάννη Γωνιανάκη, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, να ανοίξουμε λίγο τη θεματική που έχει να κάνει με το χώρο της υγείας. Δεν ξέρω, το επάγγελμά σας είναι γιατρός, έχετε εικόνα για την κατάσταση και για το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στα νοσοκομεία της χώρας αλλά και της Κρήτης, είστε ικανοποιημένος? Ως γιατρός, επειδή είμαι και λεπτολόγος, σε καμία περίπτωση δεν είμαι ικανοποιημένος. Θέλω την υγεία ακόμα να αυξηθεί η ποιότητά της και να γίνει πραγματικά αντάξια των Ελλήνων γιατρών που είναι εξαιρετικοί επιστήμονες. Ο ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο πολυδιαφημίζει τα πεπραγμένα. Ναι. Όμως πέρα από αυτό, για να είμαστε πραγματιστές. Τώρα, να πούμε αυτά που δεν μπαίνουν σε αμφισβήτηση. Τι δεν μπαίνει σε αμφισβήτηση? Ότι δώσαμε ένα δις στην υγεία από το 2015 μέχρι το 2019 παραπάνω από ό,τι ήταν. Το γνωρίζετε, το έχουμε πει πολλές φορές. Ότι η Νέα Δημοκρατία είχε κόψει, το θυμάστε πάρα πολύ καλά και το γνωρίζετε, το είχαν παραδεχτεί και οι συνάδελφοι από τη Νέα Δημοκρατία, 40% από την υγεία είχαν κάνει περικοπές. 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι τώρα πηγαίνουν κατευθείαν, γράφουν τα φάρμακά τους, κάνουν τις εξετάσεις τους όλοι. Διαγραφή χρεών για ιατρικές εξετάσεις, εγώ που γράφω τις ιατρικές εξετάσεις και τις οφείλανε ο κόσμος, τα διέγραψε και το γνωρίζετε. Φύγανε οι εργολάβοι σύντησης, φύλαξης, καθαριότητας. Προσλάβαμε 19.000 γιατρούς και νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό και φέτος κάναμε πρόσληψη 2.500. Ένα νούμερο το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παραλάβαμε, προσέξτε, νοσοκομεία που όφυλαν 735 εκατομμύρια, να τα καταλάβει ο κόσμος αυτά. Όφυλαν 735 εκατομμύρια. Τώρα είναι συν 260 εκατομμύρια. Προσέξτε, διαβρά. Και ένα τελευταίο. Βέβαια. Ο ΕΟΠΗ όφιλε, προσέξτε, να μείνει αυτό στην εκπομπή, να τα ακούσει ο Ιρακλιώτης. Ο ΕΟΠΗ όφιλε, σε μένα παραδείγματος χάρη τον καρδιολόγο που έκανα υπέρυχα της καρδιάς, όφιλε, οφειλές, 1,5 δις. Τώρα ξέρετε πόσο οφείλει? Κάτω από 100 εκατομμύρια. Μα όταν τις οφειλές του 1,5 δις τις κάναμε 100 εκατομμύρια, όταν τα νοσοκομεία όφυλαν 735 και τώρα είναι συν 260. Αυτοί δεν είναι δείκτες οι οποίοι δείχνουν ότι η πραγματική αυτή αύξηση των δαπανών για τα νοσοκομεία από 1,5 δις στο 1,8 δις είναι τεράστιο έργο? Όμως η ποιότητα, πάλι το ξαναλέω, στα νοσοκομεία πρέπει να βελτιωθεί, πρέπει να γίνει και προσλήψη επόμενες. Και εδώ τώρα είναι υπάρχουν το πρόβλημα. Υπάρχουν ωστόσο κλινικές, κύριε Μιχαλογιαννάκη, που συνεχίζουν να βρίσκονται στο κόκκινο. Τώρα θα στριγκλίσω πάλι, την καλή συνάδελφο από τη Νέα Δημοκρατία. Και θα τη στριγκλίσω. Έχει τα δαδομένα στην κυρία Παπακαλούση. Εμείς λέμε, ναι, εμείς λέμε. Και απαντάει, πολύ ωραία και θα κριθεί από τον κόσμο του Λασιδίου με καλά σχόλια. Λοιπόν, να, το έχετε και το αβαντάζ με ναι, γιατί απαντάει και είναι πολιτισμένος ο διάλογος. Λοιπόν, κύριε Παπακαλούση, ένα προς ένας είπαμε μια πρόσληψη, μια αποχώρηση. Εσείς λέτε ένα προς πέντε. Θα δεσμευτείτε απόψε στο Ηράκλειο, στην πόλη μας εδώ, και ότι τουλάχιστον για την παιδεία και την υγεία θα είναι ένα προς ένα και όχι ένα προς πέντε? Κύριε Μιχαλογιαννάκη, πάντα εστιάζεται σε αριθμούς. Εμένα μην μου μιλάτε για αριθμούς. Μιλάμε για εκπαίδευση, για παιδεία και υγεία. Μιλάμε για ανθρώπους. Εγώ ξέρω ότι τα νοσοκομεία καταραίουν,
παθολογικές κλινικές και όχι μόνο είναι σε υποβαθμισμένες ή κοντεύουν να κλείσουν. Και ειδικά στη Νεάπολη, που ζω τόσα χρόνια εκεί πέρα, 20 χρόνια κοντά, η παθολογική κλινική καταραίει. Το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου αντιμετωπίζει ένα σκασμό προβλήματα. Έχουν ανασταλεί χειρουργία. Δεν λειτουργούν σωστά όπως πρέπει. Να μην μιλήσω για μεγάλα νοσοκομεία στη χώρα, που έχουν γεμίσει διάδρομοι με ράτζα. Να μην μιλήσω για τις συντατικές, για τα κρεβάτια συντατικές. Να μην μιλήσω για υλικά, φάρμακα, γάζες, τι γίνεται. Ούτε καν για κουβέρτες, που παίρνει ο ασθενής κουβέρτα από το σπίτι για να πάει στο νοσοκομείο. Τώρα, πώς τα βλέπετε εσείς όλα θετικά στα νοσοκομεία και στην υγεία, είναι απορίας άξιο. Πραγματικά. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε στοχευμένο πρόγραμμα για την υγεία ως Νέα Δημοκρατία, κατοίκον διανομή φαρμάκων σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, επέκταση της διάρκειας των επαναλαμβανόμενων συνταγών. Τα νοσοκομεία θα λειτουργούν με συγκεκριμένους στόχους και το κύριο που βάζουμε στο σχέδιο της υγείας ως Νέα Δημοκρατία είναι η πρόληψη. Η πρόληψη. Οι πολίτες όλης της χώρας θα μπορούν να κάνουν προληπτικές εξετάσεις. Ξεκινάμε με μαστό, με τράχυλο και με παχύ έντερο και θα ακολουθήσουν και άλλες εξετάσεις. Και επαγγελματικό management στην υγεία, που σημαίνει τι? Ναι, το σκεφτόμαστε και αυτό. Να μπουν τα κατάλληλα πρόσωπα στα διοικητικά πόστα των νοσοκομείων και όχι κομματικά στελέχη κατευθυνόμενα και διοριζόμενα τελικά από το κόμμα, το εκάστοτε που είναι στην εξουσία. Μόνο έτσι θα πάει μπροστά η υγεία. Κύριε Χατζάκη, ένα σχόλιο και από εσάς. Τα πράγματα υπάρχει προβληματισμός. Εγώ θα αναφέρω το παράδειγμα της παιδοχειρουργικής, κύριε Μιχελογιαννάκη, κύριε Χατζάκη, που ακροβατίζεται εντωμένως κοινή λειτουργία της. Πολλά τα ρεπορτάζ εδώ μέσα από τον όμιλο της Κρήτη TV. Τόση ώρα μιλάμε για αριθμούς, ωστόσο νομίζω δεν βλέπουμε και λίγο την ουσία. Κύριε Χατζάκη. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε καν να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων. Το μόνο το οποίο δημιούργησε ήταν τα τόμοι, οι τομές, όπως τις λένε τα στελέχη του, για τις οποίες επιδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 200 εκατομμύρια. Και το μόνο που κάνουν τώρα για περιορισμένη ώρα της ημέρας είναι να συνταγογραφούν, με αποτέλεσμα να αυξηθούν και οι συνταγογραφείς, να αυξηθούν οι εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία και να υπάρχει φοβερή επιβάρυνση. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ μαζί. Επιμένετε, ΠΑΣΟΚ. Επιμένω, ναι. Έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα και δίνει και έμφαση στην πρόληψη, όπως είπαν, γιατί πραγματικά σαν γονέας βλέπω ότι πάρα πολλά παιδιά στα σχολεία είναι χωρίς εμβόλια. Δυστυχώς για τη χώρα μας. Κύριε, τώρα, η υγεία και η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό, πρέπει να είναι. Και όχι πεδίο εμπορευματοποίησης, όπως έχει καταντήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια και χειροτερεύει η κατάσταση. Μόνο για το Πεπαγνή, από ό,τι μιλούσαμε εκεί με συναδέλφους, ήταν 650 τα κενά σε οργανικές θέσεις. Από την άλλη, αυτό που είπα προηγουμένως στο άρθρο του Συντάγματος 103, που έπρεπε να καταργηθεί ώστε να μονιμοποιηθούν όλοι οι επικουρικοί γιατροί, προσωπικό, να μην υπάρχει συμβασιούχος και κενά στην παιδεία και στην υγεία, είναι βασικό ζήτημα που δεν το αποδέχονται τα άλλα κόμματα εδώ και χρόνια. Και το λέω αυτό ξεκάθαρα, γιατί ήρθαν τροπολογίες και προτάσεις με στη Βουλή για μονιμοποίηση όλων αυτών του προσωπικού και πρόσληψη άλλου τόσο που χρειάζεται, γιατί οι ανάγκες είναι μεγάλες. Και ειδικότερα, αν βάλουμε πώς λειτουργεί σήμερα ο τομέας υγείας και επί Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αλλά και τώρα επί ΣΥΡΙΖΑ, εδώ τα πάει για ραντεβού ο ασθενής θέλει 5 μήνες. Μόνο αν πάει στα απογευματινά και τα σκάσει, θα τον δουν κατευθείαν οι γιατροί. Βλέπουμε τις δαπάνες για τα φάρμακα. Οι φαρμακομηχανίες να τα βγάζουν, να θησαυρίζουν μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ένα απλό παράδειγμα ήταν η κρατήση των εργαζομένων μόνο για αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες. Φτάνανε το χρόνο τα 150 εκατομμύρια από τους ασφαλισμένους που πηγαίναν στα ιδιωτικά κέντρα. Γιατί δηλαδή να μην έχει το κράτος, να μην παρέχει αυτό και τα μηχανήματα να αγοράσει και να προσλάβει νέα παιδιά επιστήμονες που έχουν τελειώσει και να υπάρχει πραγματικά δημόσια και δωρεάν υγεία. Δεν μπορούμε σήμερα να λέμε πως το ελληνικό κράτος, οι κυβερνήσεις εκάστοτε δίνουν 4 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ, αλλά για την υγεία να μειώνεται κατά 5% φέτος ο κρατικός προπολογισμός. Και όταν μιλάμε για τους ανασφάλιστους, είναι πως δεν χρηματοδότησε ο κρατικός προπολογισμός, αλλά πήραμε από τα ταμεία από τα απογευματινά ιατρία και ουσιαστικά πληρώσαμε τους ανασφάλιστους. Οι ίδιοι εργαζόμενοι πληρώσαν τους ανασφάλιστους, γιατί δεν χρηματοδότησε το κράτος το μέτρο
οι ανασφάλιστοι ώστε να έχουν νοσηλεία. Και κύριε, αυτό που πρέπει να παλέψει η εργατική τάξη, ο απλός λαός, είναι πως αυτό η παιδεία και η υγεία είναι αγαθά που πρέπει να τα έχουν όλοι. Και να μην υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτούς τους δύο τομείς που είναι βασικοί για το λαό. Κύριε Μιχηρογιαννάκη. Τώρα, επειδή έθιξε το θέμα. Της μειωμένης χρηματοδότησης, της στήριξης των νοσοκομείων. Ναι, πάλι θα ξανατονίσω ότι ένα δις πήγε παραπάνω από το προβλησμό στο 2015-2019. Πάλι θα ξανατονίσω τα τρία συνεχόμενα χρόνια πλεονασμάτων των νοσοκομείων. Περίεργο πράγμα αυτό, δεν συνέβαινε ποτέ. Πάλι θα τονίσω την πρόσληψη 19.000 γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού. Φέτος τα 2.500 άτομα τα οποία μπήκανε. Και το νοικοκύρεμα. Είναι νοικοκύρεμα να οφείλει το νοσοκομείο 735 και τώρα να έχει συν 260. Και είναι νοικοκύρεμα ο οποίος να οφείλει 1,5 δις και τώρα κάτω από 100 εκατομμύρια. Όσο αφορά τώρα και για το θέμα το άλλο το οποίο είπαμε στο θέμα της παιδείας, γιατί έδειξε και αυτό σαν δημόσιο αγαθό, 4.500 εκπαιδευτικοί στην ειδική εκπαίδευση ήδη κοστολογημένο και το γνωρίζετε, δεν είναι θα. Είδατε πάρα πολύ καλά το τι έγινε με τη καινοτόμα επιχειρηματικότητα όσο αφορά το θέμα των 500 εκατομμυρίων τα οποία δόθηκαν. Και αυτό που ήθελα να σας πω είναι το εξής. Να μείνει απόψε οι δημόσιες δαπάνες στο θέμα της παιδείας, που είναι επίσης το ίδιο αγαθό, είναι 2,88% του ΑΕΠ. Λοιπόν, προτείνω την θεματική για την εκπαίδευση να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα. Έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας, κύριε Μιχαλογιαννάκη. Συμφωνείτε? Να την ανοίξουμε λίγο με την κυρία Παπακαλούση, εκπαιδευτικός. Σωστά? Σωστά. Μη κρατικά πανεπιστήμια? Ναι, είμαστε υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων. Αλλά θα δοθεί έμφαση και εννοείται αυτό και στα δημόσια πανεπιστήμια. Υποστηρίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο και δεν κλείνουμε τα μάτια στα μη κρατικά πανεπιστήμια όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε η μοναδική χώρα η οποία δεν έχει μη κρατικά πανεπιστήμια. Γιατί να φεύγουν τα παιδιά μας έξω, να ενισχύουν άλλες οικονομίες των υπολείπων χωρών και να μην στηρίζουμε τη δική μας οικονομία. Πάντα βέβαια με έλεγχο και συγκρατημένα. Εντάξει, ορισμένοι υιοθετούν βέβαια το περίφημο ταμπού των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τα μπερδεύουν κατά κάποιο τρόπο, αν μου επιτρέπετε τον όρο και την έκφραση, με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο αυτός θέμα. Αυτός και ο αντίλογος του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, είναι ξεχωριστά πράγματα και το ένα και το άλλο. Δεν νομίζω να υπάρχει. Είχαμε θετική εξέλιξη, ωστόσο, με την ίδρυση του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, επί ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ναι, μπορούμε αυτό να το δεχτούμε, βεβαίως. Αναβάθμιση του ΔΕΗ Κρήτης. Τα βαφτίσαν όμως όλα τα ΤΕΗ πανεπιστήμια μέσα σε μία νύχτα, χωρίς κανένα οργανωμένο πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο. Αυτό δεν είναι εντελώς θετικό, για να τα λέμε έτσι τα πράγματα με το όνομά τους. Κύριε Μιχαλογιαννάκη. Εγώ τώρα εδώ δεν μπορώ να πω ψέματα, γιατί με πιάσατε. Εγώ ψήφισα, όπως γνωρίζεις πολύ καλά στη Βουλή, όπως δεν ψήφισα την υιοθεσία των ομοφυλοφίλων, δεν ψήφισα το διαχωρισμό κράτους εκκλησίας όπως έγινε, δεν ψήφισα και τα μόνο τα δημόσια πανεπιστήμια ψήφισα να γίνουν και τα μη κρατικά. Και το γνωρίζετε. Είμαι ο μόνος που δεν ψήφισα πάλι αυτό εκεί. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Διαφοροποιήθηκα στην ψηφοφορία, μα έγινε ψηφοφορία επίσημη στη Βουλή. Γι' αυτό ο κύριος Παναγιωτόπουλος μου δώσε αμέσως το λόγο πάνω σε αυτό. Το γνωρίζει. Και εγώ με τις άποψεις ότι το μη κρατικό πανεπιστήμιο, παρόλο τώρα θα μ' ακούνε οι συντρόφοι μου από το ΣΥΡΙΖΑ και θα βγάζουν βλούβες, αλλά κάθε ένας βουλευτής πρέπει να έχει την ευθυξία να ψηφίζει ανάλογα με τη σκέψη του και με την προσέγγιση που βάζει. Πιστεύω ότι το μη κρατικό πανεπιστήμιο σε καμία περίπτωση χωρίς υποβάθμιση του δημοσίου θα βοηθήσει όσον αφορά το θέμα των εξαγωγών χρημάτων, το που άσκοπα πηγαίνει σε άλλα κράτη, και δεύτερον θα βοηθήσει επίσης ο συναγωνισμός του με το δημόσιο να γίνει καλύτερος, και τρίτον θα βοηθήσει το brain drain, γιατί μεταπτυχιακά και διδακτορικά θα γίνονται εδώ, δηλαδή ένα συλλογικό πλαίσιο που είχα μιλήσει στη Βουλή με κατακούσει. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, πάνω σε αυτό. Αναφορικά με την κατάργηση του ασύλου.
Όχι. Εκεί δεν συμφωνώ με τη Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση. Το άσυλο είναι κατάκτηση. Το άσυλο πρέπει να υπάρχει. Σε καμία περίπτωση όμως άσυλο για τους εμπόρους ναρκωτικών. Έχουν μετατραπεί όμως τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε χώρους ανομίας, σε χώρους διακίνησης ναρκωτικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Εκεί πιστεύω ότι πρέπει να δώσουν. Δεν είναι μια σπίδα προστασίας σε αυτές τις. Εκεί πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να δώσει στα θέματα της ασφάλειας μεγαλύτερη προσοχή, αν επανεκλεγούμε στην επόμενη τετραετία, με τη λογική ότι όσο αφορά την εικόνα των πανεπιστημίων στην εγκληματικότητα και στα ναρκωτικά, είναι απαράδεκτη. Και είμαι συγκεκριμένο και το λέω όπως το πιστεύω. Άρα να διατηρηθεί το άσυλο του στην ίδια. Ούτε συζήτηση. Θέμα ασφάλειας, θέμα λανθασμένης οργάνωσης και πάταξη εγκληματικότητας. Ναι, εκεί υστερεί κάπου ο σχεδιασμός. Εκεί υστερεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το θέμα του ασύλου, το να μείνει δημόσιο, είναι απαραίτητο. Και προσέξτε, είναι τα καλύτερα χρόνια που πλάθεται η ιδεολογία ενός ανθρώπου. Είναι ο καλύτερος χώρος που διακινείται το πνεύμα, η αντίθεση, η αντιπαράθεση. Μάλιστα. Είναι ο καλύτερος χώρος που πρέπει να διαφυλακτεί η διαφορετικότητα. Είναι ο καλύτερος χώρος ο οποίος εκεί μέσα μπορεί να βγούνε οι δεξιοτεχνίες του κάθε ανθρώπου, τα πιστεύω του, η ιδεολογία του, η προοπτική του, η πολιτική του πορεία. Μάλιστα, κυρία Παπακαλούση, πάντως η φετινή χρονιά στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια ήταν μια χρονιά που δεν χαρακτηρίστηκε από πολλά κενά στην εκπαίδευση. Οι μαθητές μπήκαν στα σχολεία στην ώρα τους, ξεκίνησαν τα μαθήματά τους στην ώρα τους. Νομίζω ήταν μια καλή χρονιά. Θετικό το πρόσημο. Ακόμα και συνδικαλιστές έτσι αντίθετων παρατάξεων απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω δεν ανέβασαν τους τόνους ιδιαίτερα φέτος. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι όντως γεγονός. Ήρθαν καθηγητές στα σχολεία. Όχι βέβαια όλοι από την αρχή, γιατί είμαι μέσα στα πράγματα και τα ζω. Εντάξει, άλλες χρονιές δεν ήρθαν καθόλου. Και είχαμε λήψεις τραγικές. Όχι καθόλου, όχι καθόλου. Μην το λέτε. Είχαμε λήψεις τραγικές μέχρι και τον Μάρτη. Και φέτος είχαμε λήψεις μέχρι και το Γενάρη σε ορισμένα σχολεία και εκεί στο νομό μας. Ο αριθμός των λήψεων παίζει ρόλο όμως, κύριε Παπακαλούση. Προσλήψεις γίνανε στην ειδική αγωγή. Ήρθαν όντως καθηγητές ειδικής αγωγής νωρίς στα σχολεία φέτος. Οι γενικές αργήσανε κάπως και ήρθανε μέρες μετά. Και γενικά ήταν μια καλή χρονιά. Προσωπικό. Ναι, όντως ήρθανε. Αλλά ήταν όλα ΕΣΠΑ όμως. Ήταν όλα αναπληρωτές ΕΣΠΑ. Η Ευρώπη πλήρωνε. Δεν ήταν από τον τακτικό προϋπολογισμό. Και δεν ξέρουν τελικά αυτά τα άτομα αν θα ξαναείναι στα σχολεία. Αυτοί οι συνάδελφοί μου δεν το ξέρουν. Στις τελευταίες τώρα μέρες νιώθουν τρομερή ανασφάλεια και απογοήτευση. Γιατί ξέρουν ότι τάζουν όλοι, και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ με το τόσο μεγάλο αριθμό που λέει ότι θα πάρει, και πραγματικά δεν ξέρουν αν το Σεπτέμβρη θα είναι μαζί μας στα σχολεία. Ενώ εμείς έχουμε στοχευμένο πρόγραμμα, θα γίνουν προσλήψεις, ειδικά στην ειδική αγωγή, θα ξεκινήσουμε από εκεί και θα δούμε τις πραγματικές ανάγκες. Πάντα χρειάζεται η παιδεία καθηγητές και δασκάλους. Πάντα. Υπάρχουν πάντα κενά. Το θέμα είναι οι αναπληρωτές, οι οποίοι είναι όμοιροι τόσα χρόνια, να μονιμοποιηθούν. Ένα σχόλιο και από εσάς. Η εκπαίδευση στο προσκήνιο. Πρέπει να στηριχτούν δομές, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Ας ξεκινήσουμε από τους βρεφονιπιακούς και τους παιδικούς σταθμούς. Κανένα παιδί δεν πρέπει να μείνει έξω από αυτούς. Υπάρχουν ελλείψεις στις υποδομές. Από εκεί και πέρα διαφωνώ με την πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΗ, διότι έγινε ξαφνικά και χωρίς κανένα διάλογο. Οι πτυχιούχοι του και ειδικότερα οι παλιοί δεν ξέρουν και δεν έχουν εφόδια για να κατοχυρωθούν στην αγορά και αυτό έπρεπε πρώτα να συζητηθεί και γενικότερα η παιδεία θέλει μία πιο προσεγμένη και συνολική αντιμετώπιση. Εγώ θα πω πάντως ότι θα πρέπει ο κάθε Υπουργός Παιδείας να παραδίδει τη σκυτάλη στον επόμενο Υπουργό, στην επόμενη κυβέρνηση. Κύριε Μιχελογιαννάκη, συμφωνείτε σε αυτό? Κύριε Παπακαλούση, κύριε Γωνιανάκη, προκειμένου έτσι να υπάρξει μια ενιαία στρατηγική στο μέτωπο της αντιμετώπισης των προβλημάτων. Προηγουμένως είπατε, κύριε Μιχελογιαννάκη, ότι σας ακούν οι σύντροφοί σας για μη κρατικά πανεπιστήμια και βγάζουν φλούμπες. Ο κύριος Γωνιανάκης δεν ξέρω, βγάζει φλούμπες όταν ακούει μη κρατικά πανεπιστήμια? Είναι αυτό που είπα και για την υγεία. Πρέπει να είναι δημόσια δωρεάν αγαθό. Δεν πρέπει να υπάρξει επιχειρηματική δραστηριότητα. Και εδώ έχουν ευθύνη τώρα και δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για την κατάσταση που υπάρχει στην παιδεία στη χώρα μας. Που αν δεν έχει λεφτά σήμερα ο γονιός να στείλει φροντιστήριο το παιδί του ξεκινώντας από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου,
Δηλαδή, έχουν φτάσει να βλέπουν και διέταξη στο δημοτικό ακόμη. Δεν μπορεί να σπουδάσει ένα παιδί, που σημαίνει κόστος για το γονέα, σημαίνει μια απίστευτη τυραννία για το παιδί και η κύρια οδηγεί ουσιαστικά στη μόρφωση των λίγων, όχι των πολλών. Και ειδικότερα για τους. Είναι αυτό, δηλαδή, κατά δόκιο βαρετός. Δηλαδή, όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τώρα, προσλήψεις δεν γίνανε. Και ούτε γίνανε μόνιμες. Είχαμε αυτή την ομοιρία των εκπαιδευτικών, όπως και σε άλλες θέσεις του δημοσίου, που θα έπρεπε να είναι μόνιμη, σταθερή δουλειά, όχι να αλλάζει ο εκπαιδευτικός. Αντίστοιχα, και το ζήτημα των υποδομών που υπάρχουν. Είπα, έχουμε σχολεία στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο του 1950, που δείχνει και το επίπεδο που δείχνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις όσον αφορά τη μόρφωση και την παιδεία. Λοιπόν, κύριε Γωνιανάκη, ξεκινώ από εσάς. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα μέχρι να κλείσει η εκπομπή. Ένα λεπτό ο καθένας, προκειμένου να δώσει το δικό του μήνυμα με φόντο τις εκλογές 7 Ιουλίου. Αυτό... Για ποιο λόγο Κομμουνιστικό Κόμμα, για ποιο λόγο Γιάννη Γωνιανάκη. Αυτό που θέλω να καλέσουμε είναι, παρά τις διαφωνίες που μπορεί να έχουν με το ΚΚΕ, να αναγνωρίσουν τη σταθερότητά τους και κύρια στις 8 του Ιουλίου ποιος θα είναι αντιπολίτευση σε όλο αυτό τον οδοστρωτήρα, σε όλη την αντιλαϊκή πολιτική που είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχιστεί, γιατί έχουν υπογράψει μαζί το τρίτο μνημόνιο που λέει μέχρι το 2060 τα ματωμένα πλεονάσματα και μισθούς της πείνας, και κάνουμε κάλεσμα να δώσει δύναμη στο ΚΚΕ, ώστε την επόμενη μέρα να δώσει δύναμη στους ίδιους τους αγώνες του, ώστε να διεκδικήσει πραγματικά τις σύγχρονες ανάγκες που έχει σήμερα ο εργαζόμενος, ο μικρός αγρότης, αυτοαπασχολούμενος, ενάντια σε αυτή την πολιτική που τον θέλει το 2019 και στον 21ο αιώνα σκλάβο και εξαθλιωμένο. Μάλιστα. Κύριε Χατζάκη, για ποιο λόγο Κίνημα Αλλαγής ή ΠΑΣΟΚ, όπως θέλετε. Κίνημα Αλλαγής, λοιπόν, γιατί έχουμε σοβαρό και επικαιροποιημένο σχέδιο για την Ελλάδα. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Καλούμε τον κόσμο να επιστρέψει σε εμάς, γιατί είμαστε δύναμη εξόδου από την κρίση. Νοιαζόμαστε, θέλουμε, έχουμε διδαχθεί από τα λάθη μας και ξέρουμε και μπορούμε. Κύριε Παπακαλούση. Εγώ ζητώ από τους πολίτες να πάνε με όρημη σκέψη και αποφασιστική στην κάλπη στις 7 Ιουλίου, να αλλάξουμε δρόμο, να φύγουμε από τη στασιμότητα στην οικονομία, από τη στασιμότητα στην ανάπτυξη, από την ανομία, από την ανασφάλεια και να μπούμε σε ένα δρόμο ανάπτυξης, αλήθειας, ευθύνης και ρεαλισμού. Αυτό ζητώ μόνο, να σκεφτούν καλά. Να δώσουν αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, να αλλάξει πλέον σελίδα η χώρα. Να πάμε μπροστά. Μπαίνουμε στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα και θα πρέπει να προσδοκάμε μια καλύτερη ζωή για όλους μας και κυρίως για τα παιδιά αυτού του τόπου. Κύριε Μιχελογιαννάκη, κλείνω με εσάς. Εγώ δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Την πρώτη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι να πω στην καλή μου φίλη Βαγγελιό, μαζί με το καλή προσωπική επιτυχία, να ζωρίσουν τη γεννηματά, να γίνει επιτέλους στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πράξη και μια δημοκρατική παράταξη να έχει μια πορεία, που σε αυτή μέσα μπαίνω και εγώ και η Βαγγελιό μαζί. Αυτό είναι το πρώτο. Πάτε να εσωφαρέσετε τα καλά σχόλια που κέρδισε η κυρία Παπακαλούση. Το δεύτερο είναι ότι καλό τους Ηρακλειώτες, μα για όνομα της Παναγίας. Ένας στους δύο να μην πάει ψηφίσει. Παίζω με τον κόσμο. Άκυρο σημαίνει πολιτική ανευθυνότητα, λευκό πολιτική αδυναμία. Δεν πάω να ψηφίσω, ψηφίζω το πρώτο κόμμα χωρίς να το γνωρίζω ποιο είναι. Εκεί επιμένω. Και έτσι θέλω να κλείσει η εκπομπή. Να πάω ψηφίσουν. Ό,τι θένε. Σε αυτό θα είμαι σύμφωνο. Να ψηφίσουν. 43%. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Προέκυψαν συμπεράσματα, ακούστηκαν απόψεις. Σίγουρα ήταν από τα πιο έρευνα πάνελ καθ' όλη τη διάρκεια, βέβαια, μέχρι στιγμής, προεκλογικής περίοδου, μέχρι στιγμής, ίσως ήταν το πιο έρευνα πάνελ που πέρασε από την Greek TV. Συγχαρητήρια. Δημοκρατικός διάλογος. Προέκυψαν συμπεράσματα, όπως προείπα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σε όλους. Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω που παραμείνατε μέχρι και αυτή την ώρα συντονισμένοι στην Greek TV, στην εκπομπή Ψηφίζω Ελλάδα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.